Ένα ακόμα διεθνές επεισόδιο φαίνεται πως δημιούργησε η Νάνση Πελόζη. Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, εξαπέλυσε βέλη προς την Ουγγαρία λέγοντας τα ακόλουθα: «Υπάρχουν άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά με το ένα ή το άλλο πράγμα. Δεν νομίζω ότι η Ουγγαρία θα έπρεπε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά από τη στιγμή που είναι μέσα, είναι δύσκολο να τους βγάλουμε». Τα ζητήματα μετανάστευσης και ΛΟΑΤΚΙ έχουν επίσης αποτελέσει σημείο ρήξης μεταξύ Ουάσιγκτον και Βουδαπέστης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έφτασε στο σημείο να στείλει έναν ομοφιλόφιλο πρεσβευτή στην Ουγγαρία, η παρουσία του οποίου έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις. Το Πολίτικο γράφει ότι ουσιαστικά αποτελεί σιωπηρή επίπληξη της ατζέντας του Όρμπαν εκ μέρους της Ουάσιγκτον. Ο κορυφαίος βοηθός του Ούγγρου Πρωθυπουργού αντέδρασε στα σχόλια της πρώην Προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ, Νάνση Πελόζη, ότι η χώρα του δεν πρέπει να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευτυχώς στην Ουγγαρία ο ουγγρικός λαός είναι αυτός που αποφασίζει και ψηφίζει για το μέλλον του και κανείς άλλος δεν έχει λόγο σε αυτό, ούτε καν η δημοκρατική, έγραψε ο Μπαλάς Όρμπαν, δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τον Πρωθυπουργό, στο πρώην Twitter.